Όπως είναι γνωστό, από τον περασμένο Δεκέμβριο η κυβέρνηση του Queensland στην Αυστραλία επέβαλε καθολική απαγόρευση στα σολάριουμ, απόφαση που ανακούφισε τις υγειονομικές αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν το μέτρο σωτήριο. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα άτομα που κάνουν σολάριουμ έχουν 20% υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος, ωστόσο οι πιθανότητες καρκίνου εκτοξεύονται στο 59% για ηλικίες κάτω των 35 ετών. Απαγορεύεται το σολάριουμ. Ήδη η Αυστραλία ήμασταν σε παγκόσμιο εκπαιδευτικό συνέδριο, κόρσας το έλεγα, που εκπαιδεύαμε γιατρούς από όλη την Ιφίλιο. Και εκεί ο Αυστραλός μας είπε ότι πραγματικά βγάζουν νόμο. Απαγορεύεται το σολάριουμ. Και τον πάνε 2 χρόνια από τότε που το αποφασίσανε, ώστε να χρηματοδοτήσουν αρμόδιες επιχειρήσεις, να γυρίσουν σε γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής κλπ. Από τα Χανιά η παθολογό ανατόμος Κωνσταντίνα Φραγκιά υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να ορίζει τη λειτουργία των σολάριουμ στη χώρα μας. Για την Ελλάδα ούτε ένα δεν λειτουργεί με άδεια. Γιατί ανήκω στα 3 άτομα που κάναμε το νόμο πλαίσιο για το σολάριουμ και ξέρω να σας πω ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα, δεν έχει περάσει καν από τη διαδικασία έγκρισης. Άρα δεν υπάρχει νόμος πλαίσιο, άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι για το πότε κάποιος ανοίγει όχι. Πολύ προσοχή η νεολαία σε αυτό. Στα Χανιά, κατά τη διάρκεια εξέτασης ασθενών στο νοσοκομείο Χανίων, το Σάββατο δεν διαπιστώθηκε κάτι ανησυχητικό. Μελάνωμα όχι, ευτυχώς. Καρκίνωμα όχι. Βλάβες άτυπες, ναι. Ορισμένες έχουν χαρτογραφηθεί. Αυτά τα στοιχεία θα έρθουν στο νοσοκομείο, στην ογκολογική ομάδα, η οποία θα επιληφθεί να κρατάει τα αρχεία για την ιατρικά απόρριτα. Οι ασθενείς θα μπορούν, ασθενείς, φυσιολογικά άτομα, με βλάβες όμως πρέπει να παρακολουθούνται.